Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με δραματικό φινάλε το χθεσινό μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού και Άρη. Καταρχήν, ο Λευτέρης Σούμποτιτς καλά διαβασμένος παρέδωσε μαθήματα τεχνικής καθοδήγησης και δικαιώθηκε απόλυτα για την επιλογή του Walter Berry. Οι Θεσσαλονίκοι έπαιξαν πολύ καλή άμυνα, διέθεταν και θαυμαστή πολυφωνία στην επίθεση και σίγουρα δικαιούταν την νίκη. Όμως ο Παναθηναϊκός έστω και αργά ξύπνησε και μπήκε στο παιχνίδι. Το μεγάλο ντέρμπι πήρε φωτιά 20 δεύτερα πριν τη λήξη. Ο Ντίνκινς θα σουτάρει για 3 από πολύ μακριά και φάουλ που του κάνει ο Φλόρος πάνω στο σουτ. Δικαίωμα για 3 βολές. Ο Φλόρος γλίστρησε προσπαθώντας να αλλάξει κατεύθυνση και πέφτοντας έπεσε πάνω στα πόδια του Ντίνκινς. Το σκορ έγινε 76-77 με τις 3 εύστοχες βολές του Αμερικανού. Λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε η έκρηξη. Φάουλ στον οικονόμο από το Λιαδέλη καταλογίστηκε από τους διαιτητές ως βήματα. Βήματα που στηρίζεται από τον Καρούση στον οικονόμο και χαλασμός μέσα στο γήπεδο. Το φάσμα της ήττας προκάλεσε την απίστευτη ένταση αντίδραση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Κοιτάξτε εδώ τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού εκτός αυτού. Ο Μάλκοβιτς αναφέρθηκε μόνο σε ένα σημείο, στη διαιτησία του χθεσινού αγώνα, την οποία χαρακτήρισε ως ντροπή για το ελληνικό μπάσκετ. Τους είχα πει μετά την πρόκληση την Τετάρτη το βράδυ ότι πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο Ευρώπης μέχρι 12 του μηνός και να σκεφτόμαστε πλέον Ελλάδα. Έρχεται ένας καινούριος παίκτη στην ομάδα, πρέπει να το βοηθήσουμε, πρέπει να μας βοηθήσει και τα παιδιά τα με ακούσανε. Δεν είμαι ευχαριστημένος, είμαι αντίθετα δυστυχισμένος που χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Με βίντε κακά στάτους Παναθηναϊκός, είμαι ο Γκοτσκοκοσάτη. Αλλά είμαι χαρούμενος επειδή έγινε έτσι όπως έγινε αυτό το παιχνίδι, όλος ελληνικός λαός να δει τι κριτήρια έχει ο Παναθηναϊκός όσο για την διαιτησία. Άρα, φυσικά. Ο Εμπίλας τραβώτα. Αυτό ήταν ντροπή. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε ένσταση για την τελευταία φάση, ενώ οι διαιτητές στο φύλλο αγώνος αναφέρονται στη ρήψη κερμάτων και αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Οι συμπληρωματικές εκθέσεις θα κρίνουν την τύχη της έδρας του Παναθηναϊκού. Λυπάμαι για τα γεγονότα μετά το παιχνίδι, αλλά έτσι είναι μπάσκετ. Όταν χάνει η ομάδα τους, φίλατλοι είναι αγριαμένοι και προσπαθούν να σε σπάσουν κάτι. Ελπίζω να μην έχει συνέχεια αυτό το θέμα για τον Παναθηναϊκό, γιατί αξίζει μια ομάδα που παίζει και πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη να τελειώσουν όλα ομαλά. Όσο για την ομάδα μου, μπορώ να πω ότι είμαι πολύ περήφανος. Στα αποδυτήρια του Άρη όλοι ήταν μεθυσμένοι από τον νέκταρ της νίκης. Κάποιος μάλιστα την είχε προβλέψει και είχε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Το αεροπλάνο φεύγει σε λίγο, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι στη Θεσσαλονίκη κάτι γίνεται. Θα πάμε σήμερα. Θα πάτε σήμερα. Ναι. Ήμουν σίγουρος ότι θα νικήσουμε και έχουμε κλείσει τραπέζια. Στο στούντιο, ο συνεργάτης του Μπόζ. Ήταν λοιπόν από τους κράτους τον Μπόζιντα Μάρκοβιτς στη σκακέρα των προπονητών, ενώ βέβαια τα εργαλεία του Λευτέρη Σούμποτιτς μέσα στο γήπεδο ήταν η Μπόνι, Λιαδέλης, Ορτίθ και ο Μπέρι που εξέπληξε χθες. Βέβαια θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με αυτό το παιχνίδι και τα όσα τραγικά εις βάρος του Στέλιου Σιμπερίδη γίνανε το τέλος του αγώνα και όπως πάντα συγκαλύφθηκαν από τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να δούμε πρώτα όμως όλα τα χθεσινά παιχνίδια, ξεχωρίζει βέβαια και η νίκη της Λάρισας μέσα στη Πάτρα. Πάνω σε όλο διάστημα του αγώνα είχε, αν θέλετε, παίχτες που πίστευαν πιο πολύ στη νίκη και είχε και έναν προπονητή που χθες, θα λέγαμε, βρέθηκε σε μεγάλη μέρα όσον αφορά τις επινοήσεις. Ο λόγος για το Λευτέρη Σούμποτιτς που, επαναλαμβάνουμε, νίκησε κατά κράτος έναν σαφώς πιο έμπειρο προπονητή όπως είναι ο Μπόζιντα Μάρκοβιτς. Η νίκη αυτή δίνει το δικαίωμα στον Άρη να ελπίζει ότι μπορεί να είναι στην τελική τετράδα στο τέλος του πρωταθλήματος πριν τα play-off. Εμείς να πούμε για την ιστορία ότι ο Άρης είχε μια εκπληκτική συμπαράσταση 700 και πλέον φιλάθλου του στις εξέδρες του ΆΚΑ, ενώ χθες αργά μετά τα μεσάνυχτα στην επιστροφή της ομάδας στο Ρεντό Μακεδονία, πάνω από 1000 φίλοι του Άρη βρέθηκαν εκεί για να χειροκροτήσουν τους παίχτες της ομάδας, το Λευτέρη Σούμποτιτς και όλους τους υπόλοιπους για τη μεγάλη νίκη. Ο Άρης που είχε κορυφαίο το Λιαδέλη, σκόρερ με 20 πόντους, τον Ορτίθ με 15. Ο Μπόνι που δείχνει ότι διανύει περίοδο φόρμας. Ο Ιταλός χθες ήταν πολύ καλός με 17 πόντους. 12 για τον Μπέρι που έδειξε σχεδόν πανέτοιμος για να παίξει στο πρωτάθλημα, που έκανε χθες τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη, και 11 πόντους για τον Σταυρακόπουλο που δείχνει να φινιάζει όποτε βλέπει την ομάδα, την πρώην ομάδα απέναντί του. Μην ξεχνάτε ότι ο Σταυρακόπουλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και στην πρώτη νίκη του Άρη του Παναθηναϊκού στο πρώτο γύρο στο Αλεξάνδριο. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, είχε τον Ντίκης κορυφαίο σκόρερ με 18 πόντους, τον Αμίτση με 10. Πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο Ευρώπης μέχρι 12 του μηνός και να σκεφτόμαστε πλέον Ελλάδα. Έρχεται ένας καινούριος παίκτης στην ομάδα, πρέπει να το βοηθήσουμε.
πρέπει να μας βοηθήσει και τα παιδιά τα με ακούσανε. Μπορεί να κρίνει την τελευταία φάση του Θα σου, πω την αλήθεια ότι δεν την ήταν καθαρά, γιατί ήταν πολλοί παίκτες μπροστά μου και είδα μόνο που ο διαιτητής έδωσε βήματα. Για αυτή τη φάση μιλάς. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Είναι γιατί, θεωρείς ότι δίνεις τον άλλο πλεονέκτημα, γιατί είναι διαιτητές. Είναι πολύ σημαντική η νίκη. Όχι, είμαι είναι. Είναι πολύ σημαντική η νίκη. Ναι, πολύ σημαντική η νίκη, αλλά μην ξεχνάτε ότι η Άρης πρέπει να παίξει πολλά παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια εκτός έδρας, με Ολυμπιακό, με Sporting, στο γήπεδο με την ΑΕΚ και στο Πειραϊκό τελευταίο παιχνίδι που μπορεί να κρίνει και κατηγορία. Αυτά τα λεγόμενα μικρά παιχνίδια. Όχι πολύ δυνατά, πρέπει να κερδίσει. Οπότε είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για τρίτη θέση. Τρίτη θέση θα κριθεί κατά τη γνώμη μου τον Απρίλιο και τον Μάιο μήνα, όταν τελειώνει το πρωτάθλημα και τα play-offs. Φυσικά ότι δεν είμαι